Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Δημότης καταγράφει με το κινητό του απορριμματοφόρο στις Αρχάνες, το οποίο σλέγει τα σκουπίδια από τους πράσινους κάδους, αλλά και τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους μπλε κάδους. Κακός, εφόσον υπάρχει χωριστός κάδος για τα ανακυκλώσιμα και χωριστός για τα σκουπίδια, κακός του παίρνει. Έχω δίνει το απορριμματοφόρο και περνά ένα και τα παίρνει όλα μαζί. Τώρα, ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ελέγχονται, δεν ελέγχονται, κάνω τι θέλουν. Ασυνειδησία πλέον. Συνέχεια αυτό γίνεται, αλλά παρατήρηση δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να κάνετε παρατήρηση. Δεν μπορεί να κάνει. Εδώ βλέπεις τα φώτα του Δήμου και ανάβουν και την ημέρα. Τι περιμένεις τώρα από εκεί πέρα, τα λόγια είναι περιττά. Πρόκειται μάλιστα για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικά απορριμματοφόρα για τους μπλε και πράσινους κάδους. Με βάση τις εικόνες που κατέγραψε Δημότης, όλα αυτά καταλήγουν στο χιτά. Το έχουμε μάθει αυτό, ότι παίρνουν και τον κάδο και το ένα το άλλο, γιατί λέει και τα πετρέλαια θέλουν να γλιτώσουν και είναι και χαλασμένα τα περισσότερα. Αυτό έχετε μάθει εσείς? Ναι, αυτό έχουμε μάθει. Δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι δύο κάδοι. Περνάει το απορριμματοφόρο, τα παίρνει τα δύο. Και τα δύο. Δεν είναι σωστό. Εμείς προσπαθούμε ορισμένοι να το φτιάξουμε, αλλά περνάει το ένα, τα μαζεύει, περνάει το άλλο και δεν βρίσκει τίποτα. Δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα και παραδείγματα σε διάφορες περιοχές του νησιού μας που υπάρχει δυσκολία στην αποκομιδή των ανακυκλωσίμων. Δεν θα πρέπει με τίποτα να δυσκολέψουμε ή να διαταράξουμε τη συνήθεια και την προσπάθεια των πολιτών. Κατάσταση η οποία θλίβει αρκετούς δημότες, οι οποίοι αν και ενισχύουν την προσπάθεια της ανακύκλωσης, διαπιστώνουν από την άλλη ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται με τα ανακυκλώσιμα υλικά που εναπόθεσαν οι ίδιοι στους μπλε κάδους. Λάθος. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει το κάθε αυτοκίνητο στην κάθε θέση δική του. Το ένα στο μπλε και το άλλο στο πράσινο. Αυτό είναι το σωστό. Κακός. Τα σκουπίδια πρέπει να πάνε στα σκουπίδια, στα χωματερή και τα άλλα στην ανακύκλωση. Μα εμείς το κάνουμε χωριστά. Καθαρό είναι, κάθε ένα παίρνει τα δικά του. Εγώ βλέπω έρχεται χωριστό απορριμματοφόρο εδώ. Το φαινόμενο είναι συχνό, όπως υποστηρίζουν αρκετοί δημότες. Εις βάρος μας είναι όλα, δυστυχώς. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω, λύζει καθαριότητα στους κάδους. Άμα το άλλο έχει και μια ζημιά το αυτοκίνητό τους, άμα ζευγιόλου για μην είναι γεμάτα. Άδικα, αδίκως, βέβαια, άδικα είναι ο κόπος μου, αφού πάνε στον ίδιο κάδο. Από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος υποστήριξε ότι τα απορριμματοφόρα του Δήμου συλλέγουν μόνο τα σκουπίδια από τους πράσινους κάδους και όχι από τους μπλε. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του ΦΟΣΑ, κ. Αλεξάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι γίνεται σωστά η ανακύκλωση στις Αρχάνες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι μπλε κάδοι έχουν λερωθεί ή έχουν σκουπίδια, τότε ενημερώνει την υπηρεσία του Δήμου για να τα συλλέξει. Υπάρχουν δυσκολίες σε τρεις Δήμους του νομού Ηρακλείου, παραδέχεται ο πρόεδρος του ΕΖΑΚ, Χάρης Μαμουλάκης. Υπάρχουν τρεις Δήμοι που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Άλλοτε οικονομικές λόγω του μικρού τους μεγέθους, άλλοτε για άλλους λόγους διοικητικούς. Ακόμα και ένα μήνα δεν έχουν πάει ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά για ναι. Πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε. Υπάρχει ένα εύλογο διάστημα, περίπου ενός μήνα που δεν έχουν.